Σιγά σιγά. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Είμαι πολύ καλά, δεν σου πω. Πώς είστε? Σε μεγάλη φόρμα. Ε? Τι εννοείτε σε μεγάλη φόρμα? Με ρωτάτε πώς είμαι, είμαι πολύ καλά. Ε? Καλά, καλά. Αλλά έχω μια τρομερή απορία για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, κύριε. Δηλαδή, τι και πράγμα. Θέλω αυτό να ξεκινήσω. Ναι. Ποιο? Όταν έσκασε η υπόθεση της Νοβάρτης και ενέπλεξαν το όνομά μου αυτοί οι λεγόμενοι ψευδομάρτυρες, εγώ τρελάθηκα. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Είχα βγει σε 50 κανάλια σε 48 ώρες ναι. να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό πράγμα να λέει κάποιος ότι είσαι κλέφτης. Εδώ και 2 εβδομάδες βγαίνει ένας κύριος Λιβανός και λέει ότι οι συνεργάτες του Υπουργού κυρίου Τσακαλώτου του ζήτησαν μίζα 50%. Χθες δημοσιεύονται στα παραπολιτικά φωτογραφίες από τη συνάντηση. Οι διάλογοι όπου οι συνεργάτες του Τσακαλώτου του ζητάγαν τα λεφτά. Και κάνω μία ερώτηση. Ο κύριος Τσακαλώτος, που εγώ τον θεωρώ αξιοπρεπή άνθρωπο, το ξεκαθαρίζω, δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να υπερασπιστεί την τιμή και την υπόλοιψή του? Τον παίρνετε ένα τηλέφωνο, μου κάνετε μία χάρη, κύριε Αυτιά. Μπορείτε να πείτε στον κοντό να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Τσακαλώτο. Εγώ θέλω ως πολίτης και ως βουλευτής ο κύριος Τσακαλώτος να κάνει μήνυση στον κύριο Λιβανό, μήνυση προσβολή της τιμής και της υπολήψεώς του. Και να πάνε στα δικαστήρια και να αποδειχθούν αν αυτά είναι αλήθεια ή όχι. Αλλά αν δεν μιλάει καθόλου ούτε ο Τσακαλώτος, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Φλίαρος Τζανακόπουλος για αυτή την υπόθεση, τότε με συγχωρείτε, κάτι πολύ σοβαρό κρύβεται. Λοιπόν, θα το πάτε στη Βουλή στο θέμα από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι μόνο Βουλή. Αυτή τη Βουλή. Η Βουλή έχει τις διαδικασίες της. Θα πάει κάποια στιγμή στην εισαγγελία διαφθοράς, θα έρθει ο φάκελος στη Βουλή. Φαντάζομαι κύριε Αυτιά, αυτό που κάνα σε εμάς για την Νοβάρτης, με 3 μαρτυρίες, θα το κάνουν τώρα και τον κύριο Τσακαλώτο και τον άλλο λοιπόν, Μπλέκερ. Το ίδιο. Θέμα, αλλά λέω, μπορεί να πάρει η εκπομπή σας λοιπόν, τηλέφωνο τον κύριο Τζανακόπουλο. Γίνεται τον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ τον Ευκλήδη τον έχω αναζητήσει πολλές φορές για να έρθει για μείζωνα θέματα της κοινωνίας. Δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν είναι μείζωνα. Μην με ρωτάς τώρα εμένα. Δεν είναι μείζωνα. Μην με ρωτάς εμένα τώρα. Λύστε τα στη Βουλή. Λύστε τα στη Βουλή. Δεν είναι μείζωνα. Λύστε τα στη Βουλή. Οι συνεργάτες του Τσακαλώτου. Εμένα ξέρετε με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Ότι ο Έλληνας έμεινε με μισό μισθό. Ότι ο Έλληνας μένει χωρίς σύνταξη. Ότι οι 3 μνημόνια έχουν βυθίσει τον Έλληνα σε μια απόγνωση. Πράσινη, μπλε και κόκκινη. Αυτό με νοιάζει. Από εκεί και πέρα βρείτε άκρη με τα δικά σας θέματα. Δεν ήταν ίδια. Και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ήταν ίδια. Με ενδιαφέρει ότι το 19 θα γίνει μείωση συντάξεων. Γιώργο μου, δεν είναι ίδια. Με ενδιαφέρει ότι το 20 θα έχουμε μείωση αφορολογίου. Γιώργο μου, δεν είναι ίδια. Αυτό το θέμα πάρτε το και κάντε το τι θέλετε. Δεν είναι ίδια. Αυτά με ενδιαφέρουν εμένα. Δεν είναι ίδια. Να σου πω γιατί δεν είναι ίδια. Πες μου. Δεν είναι ίδιο να πληρώνεις ΦΠΑ 13 και ΦΠΑ πάει... 24. Μάλιστα. Λοιπόν. Ένα λεπτό. Δεν είναι ίδιο να λοιπόν. Έχεις φορολογία 25 από 29. Έχετε τρόπο δεν να τα λύσετε. Δεν είναι ίδιο. Όχι, μην τα λέμε ίδια. Και ξέρετε πώς θα τα λύσετε. Τίποτα όλοι σας. Ίδιο δεν έχουμε αυτούς. Λοιπόν. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλα θέματα της κοινωνίας. Επίσης υπενθυμίζω για τις συντάξεις. Για, ένα λεπτό. Για τις συντάξεις, ναι. επειδή είσαι άνθρωπος δίκαιος, ναι, ναι. δίκαιος, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου ούτε το ΕΚΑΣ έκοψε. Ούτε συντάξει 100.000 ευρώ πήραξε. Η κυβέρνηση αριστεράς του Τσίπρα και άκουσε το φόρο της κρατήσης υπέρ ΕΟΠΗ 2% και 6% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατήργησε το ΕΚΑΣ που δεν καταργούσε και τώρα μειώνει συντάξεις από πρώτου 19 όλες από το πρώτο ευρώ. Έχουμε άρα, λοιπόν. Άρα δεν είμαστε ίδιοι, κύριε Έχουμε Ευδιά. Μια συρροή μειώσεων. Όχι, δεν είμαστε ίδιοι. Μισό λεπτό, μισό. Ναι. Μισό. Μισό γιατί το ασφαλιστικό το ξέρω πιο καλά από σένα. Λοιπόν, δεν είπα το καλύτερα, αλλά κάτι ξέρω κι εγώ. Λαιλατήθηκαν οι συντάξεις από την πρώτη μέρα των μνημονίων. Περίμενε. Περίμενε. Άκου, Άδωνη. Εγώ σε αυτό τον κόσμο. Όσα είπα δύο... είναι αλήθεια ψέματα. Είναι αλήθεια ψέματα. Σχολή ρητορία. Περίμενε. Εδώ τον κύριο Μητρόπουλο να τον ρωτήσεις. Περίμενε 2 λεπτά. Ναι. Από την πρώτη μέρα των μνημονίων μειώθηκαν οι συντάξεις. Αλήθεια. Είναι. Το 2010 είχαν, μειώθηκαν δραστικά. Με πόσα, με 50 δις, πόσο? Χάθηκαν μέχρι και σήμερα 60 δις. 60 δις. Από τους συνταξιούχους. Τώρα, σε ο Γιάννης Οβρούστης έβγαλε ένα κατάλογο. Γιατί θέλω να είμαι ίσως κουμπάρος. Και μιλάει για 21 μειώσεις συντάξεων επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Οβρούστης. Και μάλιστα, το δίκτυο των συνταξιούχων λέει ότι θα χαθούν 20 δις από αυτό το γύρο. Των μειώσεων μέχρι το 22. Οι μεγάλες μειώσεις που έχει έχουμε λοιπόν Τσίπρας, μια τέτοια εξέλιξη. Που θα πάμε σε ένα διάλειμμα για να δούμε. Οι μεγάλες μειώσεις που θα εφαρμοστούν πρώτη του 19 έχουν μια μεγάλη και ουσιώδη διαφορά.
Είναι από το πρώτο ευρώ η μείωση. Ναι, πιάνει τις χαμηλές συντάξεις. Από το πρώτο ευρώ. Δεν πιάνει μόνο τις μεγάλες συντάξεις. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Και επίσης το 2000. Η κυβέρνηση της αριστεράς το έκανε αυτό. Και επίσης. Η κυβέρνηση των φτωχών το έκανε αυτό. Και επίσης. Που έκοψε και το ΕΚΑΣ η κυβέρνηση. Το ΕΚΑΣ καταργήθηκε τη νύχτα της 15ης. Τη 17η, το λέω καλά κύριε καθηγητά. Αυγούστου, 14 προς 15 Αυγούστου. 14 προς 15 Αυγούστου. Ξημέρωνε της Παναγίας και μπήκανε μέσα 8 κόμματα και κόψαν το ΕΚΑΣ. Είναι έτσι δεν είναι? Και εγώ πρόεδρε. Πόσα κόμματα κόψαν το ΕΚΑΣ? Αλέξη, βέσαι, για να είμαι δίκαιος. Όχι, δεν κόψαν 8 περίμενε, κόμματα. ΕΚΑΣ. Περίμενε. Το ΕΚΑΣ το έκοψε η κυβέρνηση του Τσίπρα και του Καμένου. Εκείνη τη που μέρα. Έκανε τη διαπραγμάτευση με τους Ευρωπαίους. Εμείς δεν ήμασταν στη διαπραγμάτευση, Γιώργο Αυτιά. Εμείς είχαμε κυβερνήσει πριν. Μάλιστα. Μας ζητάγανε να κόψουμε το ΕΚΑΣ. Αλλά... και δεν το είχαμε κόψει. Υπήρχε... άρα λοιπόν. Στο Μέλι Χαρδούμελ υπήρχε. Τα ίδια. Μισό, όχι, δεν υπήρχε στο Μέλι Χαρδούμελ. Μην βάζει που δεν έχω πει. Δεν υπήρχε. Να σου πω. Μην βάζει μεγάλη λέξη που δεν έχω πει. Μην βάζει λέξη που δεν έχω πει. Στο Μέλι Χαρδούμελ ήταν το ΕΚΑΣ. Δεν ήταν, σου λέω. Ήτανε. Δεν ήταν. Λοιπόν, αλλά η κατάργηση προβλέφθηκε και ψηφίστηκε με το τρίτο μνημόνιο. Άρα. Το τρίτο μνημόνιο που ψηφίσανε. Για να είμαστε δίκαιοι και τα πέντε κόμματα ψήφισαν την κατάργηση επί τη αρχή. Αυτό να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Δεν ήταν μέσα, λέει ο Άδωνης. Να θυμίσω. Να θυμίσω. Ναι. Ότι σηκώθηκε ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μαϊμαράκης, και είπε: ο Μαϊμαράκης, εμείς ψηφίζουμε για να μείνει η χώρα στο ευρώ και όχι τα μέτρα. Σαφής. Σαφής. Τα μέτρα σαφής. Τα διαπραγματεύτηκε λοιπόν, ο Τσίπρας σωστό. Εκείνες 17 λοιπόν, ώρες. Σαφής. Ναι. Τώρα. Δεν ήταν μαζί με εμάς, εκεί μόνο. Ερώτημα. Ήτανε. Ήταν αναγκαίο το 18% να μειωθεί το 19%. Δηλαδή ήταν ανάγκη για τη χώρα να μειώσει 18% τη συντάξη από το 19%. Ελάτε. Το Δεκέμβριο του 2014. Ναι. Η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου με υπουργό εργασίας τον Γιάννη τον Βρούτσι. Ναι. Πέρασε από το ΕΚΟΦΗΝ. Και κατετέθηκε, πέρασε. Και πήρε και την υπογραφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος μέχρι το έτος 2060. Τι θα πει αυτό πρακτικά? Ότι. Ότι περικοπές δραστικές στις συντάξεις. Μέχρι το έτος 2060 μας είπε η Τρόικα ότι δεν χρειάζεται πλέον να κάνουμε από το Δεκέμβριο του 2014. Και γιατί τις κάναμε? Διότι το πρώτο εξάμηνο του 2015 τυνάχθηκε η μπάνκα στον αέρα. Πάμε σε διάλειμμα. Έγινε μια τρύπανά ναι. Και μετά βεβαίως το πλούσαν πλούσαν τον λογαριασμό. Πάμε και λοιπόν. Και το πλούσαν οι συνταξιούχοι. Αυτό έγινε. Τώρα, η ώρα είναι 8:34 πρώτα λεπτά. Όταν μπαίνει μέσα, γίνεται. Καταλαβαίνει. Αλλά δεν σε αφήνω να πεις. Μα δεν μπορεί κάποιο από τον κοντό να πάρει τον κύριο Σακαλώ, το αναρωτιέμαι. Γράφουν τα παραπολιτικά. Εσένα που είναι φίλο σου. Εσένα που είναι φίλο σου. Πάρε φωτογραφίε. Λοιπόν, λένε πάμε σε διάλειμμα. Μα ο κύριο Τζανακόπουλος μιλάει για το κάθε τώρα, πράγμα και αυτό θα πει κουβέντα. Εγώ κάνω. Γιατί ντρέπεται ο κύριο Τζανακόπουλο ο φίλο μου. Εγώ κάνω. Γιατί είναι ντροπαλό αυτό το αγόρι ξαφνικά με αυτό το θέμα. Τι έχει πάθει. Λοιπόν. Για ναι. Να δούμε τι ακριβώς. Η κυρία Παπασπύρη, φιλενάδα, λοιπόν, δεν έχει να πει κάτι για πάμε αυτό το σε θέμα. Διάλειμμα. Τι γίνεται. Πάμε σε ναι. Διάλειμμα. Αφήστε τα ονόματα. Εντάξει. Διάλειμμα ξέρω. Και επιστρέφουμε.